Σε ακραίες καταστάσεις οδηγείται η κοινωνία του Αφγανιστάν εξαιτίας των δυσβάσταχτων επιπτώσεων της παρατεταμένης ξηρασίας. Εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με λοιμό, καθώς η χώρα μαστίζεται από την χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να πολλούν τα παιδιά τους προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους ή απλώς να αγοράσουν τρόφιμα. Καταγεγραμμένα θύματα είναι 161 παιδιά μέσα σε λίγους μήνες, 155 κορίτσια και 6 αγόρια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Οι γονείς του Αφγανιστάν που είναι καταχρεωμένοι ζουν με την ελπίδα να δουν τη βροχή να έρχεται ώστε να μπορέσουν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Δυστυχώς όμως η ξηρασία παρατείνεται και έτσι είναι αδύνατο να προσφέρουν στην οικογένειά τους τα απαραίτητα. Τα παιδιά γίνονται μια παράπλευρη απώλεια. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας από ενός μήνα έως 16 ετών. Οι γονείς τους συνενούν στον αραβόνα, το γάμο ή απλώς την πώληση του παιδιού τους. Τα σοκαριστικά στοιχεία παρουσιάστηκαν σε συνδιάσκεψη για το Αφγανιστάν στη Γενέβη. Πρόκειται για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του Αφγανιστάν και του λαού της χώρας που υποφέρει πέρα από κάθε φαντασία. Χειρότερα πλήττονται οι επαρχίες Χεράτ και Μπαγκντής στα βορειοδυτικά του Αφγανιστάν. Πλέον, σε συνθήκες απόλυτης οικονομικής δυσπραγίας, οι ανήλικες νύφες, μια πολιτισμικά αποδεκτή πρακτική στο Αφγανιστάν, δεν είναι παρά εμπόριο παιδιών.